Κυρία Γιώργο Βασίλη. Συζήτηση δεν γίνεται ούτε πρέπει να γίνεται για το μυστήριο αυτό καθεαυτό. Είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ και εδώ στο κομμάτι μετάδοτικότητας και μετάδοσης του ιού, το θέμα είναι επιστημονικό. Δεν είναι ανάλυση την οποία πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Υπάρχει οργανωμένη πολιτεία. Αυτή η οργανωμένη πολιτεία και το κράτος οφείλει με αίσθηση ευθύνης να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Και όχι να αφήνεται στον τάδε αρχιεπίσκοπο, ο οποίος θα έχει την τάδε άποψη, ή τον άλλον και να δημιουργείται η σύγχυση. Δεν σημαίνει τίποτε πάνε πρώτα τα μικρά παιδιά και μετά οι μεγάλοι. Ούτε αυτό σημαίνει τίποτε. Εσείς ξεκινήσατε, κύριε Παπαδάκη, και είπατε πώς μεταδίδεται με σταγονίδια. Όπου υπάρχει σταγονίδιο, υπάρχει και ιός. Πόσο πιο καθαρό μπορεί να είναι αυτό? Εδώ λοιπόν είναι ευθύνη της πολιτείας, επαναλαμβάνω, ευθύνη. Γιατί της να μιλήσει για όλο αυτό. Της επιστημονικής κοινότητας. Ενώ η πολιτεία συμβουλευόμενη τους επιστημονικούς φορείς. Αυτό εννοώ. Εγώ κοινωνώ κάθε Μεγάλη Πέμπτη. Δεν θα πάω να κοινωνήσω, αλλά δεν θέλω ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η Νέα Δημοκρατία να μου πει πώς θα διαχειριστώ. Δεν είπα τα κόμματα. Θέλω ο επιστήμονας να μου πει τις οδηγίες. Να φοβούνται οι περισσότεροι. Γιατί κρύβομαστε. Φοβούνται να πάρουν θέση. Κυρία Κοραή, όταν φοβούνται οι επιστήμονες. Εγώ γιατί κατάλαβα ότι δεν πρέπει να πάω να πολιτεία, εννοώ τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Και τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων και των οργάνων, το οποίο οφείλει μία συντεταγμένη πολιτεία. Θα καταγγείλω όμως μετά και την υποκρισία των μέσων ενημέρωσης, στο οποίο έχω δουλέψει. Όχι, πολύ, γιατί ακούω κάποιον. Να καταγγείλω λοιπόν και εγώ. Όχι, να καταγγείλω λίγο. Αλλά θα σχολιάσουμε, κοιτάξτε, όταν η οργανωμένη πολιτεία, αντί να διατυπώσει σαφώς μία άποψη, ή παναχωρεί ή κρύβεται πίσω για να μην συγκρουστεί κτλ. Τότε έχουμε προβλήματα. Και αυτό να καταγγείλω όμως, να σας καταγγείλω. Όπως και να ολοκληρώσω, κύριε Μαρκόπουλε. Κάποιοι από το το πολιτικό σύστημα, κυρία Κουραή, όπως αυτό που είπαμε, βγαίνει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και λέει: εγώ θα πάω να κοινωνήσω. Κάτι που το προσέξατε, κύριε Μαρκόπουλε. Θα σας καταγγείλω όμως, κύριε Παπαδάκη. Όχι εσάς, αλλά θα σας καταγγείλω τώρα. Μισό λεπτό, καταγγέλει ο κύριος Μαρκόπουλε. Εύκολα πετάμε την πέτρα στην πλευρά της Εκκλησίας, γιατί είναι ένας εύκολος στόχος. Για να κάνω έτσι και λίγο πόλεμο στην κυρία Γιώργο Βασίλη. Δεν πέταξα πέτρα. Όχι, δεν πέταξα πέτρα. Λέει λίγο για να κάνουμε λίγο να ανάψουμε και τα έμπνευμα. Όχι, κύριε Μαρκόπουλε. Μισό λεπτάκι. Είπα ποιος πρέπει να το κάνει. Αφήστε με να το πει και θα τοποθετηθείτε για να δείτε λίγο τη σκέψη μου. Αμέσως για την Εκκλησία. Και αβαντάρεται και αυτό από την αριστερά. Λογικό. Όμως δεν άκουσα κανέναν να ασκεί κριτική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έδειγναν τον κάθε χαζοχαρούμενο να πηγαίνει στο καρναβάλι, ενώ η κυβέρνηση είχε πει: μην πηγαίνετε στην Πάτρα, υπάρχει πρόβλημα. Προσέξτε τις συναθρήσεις. Προσέξτε τις συναθρήσεις. Ο Κικίλιας απείλησε με 2 χρόνια φυλακή. Γιατί δεν απειλήθηκε για τα υπόλοιπα? Προσέξτε τις συναθρήσεις. Αντιθέτως, έβλεπα ρεπορτάζ που να βγαίνουν οι καρναβαλιστές αγκαλιά και να κοροϊδεύουν τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας και κανένα να μην βγαίνει και να λέει ντροπή. Ντροπή για τη δημόσια υγεία. Εκεί ήταν όλα καλά. Ξαφνικά η Εκκλησία είναι το πρόβλημά μας. Άλλα μέτρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το θέμα της Εκκλησίας, άλλα μέτρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το θέμα των συναθρήσεων. Δεν ήταν η φεδρή κυβέρνηση που τα έβαλε με τους καρναβαλιστές που θέλουν οι άνθρωποι να ξεδώσουν. Να τα κρούσματα στην Αχαΐα. Ενώ τώρα είναι η κακή κυβέρνηση η οποία προασπίζεται την Εκκλησία. Να κάνουμε κάτι. Μια απόφαση. Να συμφωνήσουμε κάτι. Εδώ η συζήτηση δεν καταλαβαίνω γιατί τη μετατοπίζεται σε προάσπιση ή μη της Εκκλησίας. Μετατοπίζεται ένα θέμα εκτός. Υπάρχει ένα αντικληρικαλικό το οποίο δεν λογικό είναι. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να μιλήσουμε. Είμαστε σε ένα δημόσιο διάλογο αυτή τη στιγμή και πρέπει να οριοθετήσουμε το ποιος είναι υποχρεωμένος, ποιος έχει την ευθύνη για να δώσει κατευθύνσεις και οδηγίες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, ένα κοινό, το οποίο γιατί είναι το ζήτημα της προσωπικής ατομικής ευθύνης, το οποίο αφορά τους πάντες, πολίτες, πολιτικούς, δημοσιογράφους, όλους τους πάντες, το οποίο θα πρέπει να σταθούμε όλοι έτσι. Πάντως, επισημάνουμε ότι ακούγονται και συνετές φωνές. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος είπε ότι οι ευπαθείς ομάδες, οι ανήκοντες ευπαθείς ομάδες, καλύτερα να μην έρθουν. Μα ούτε να σας πω κάτι. Όχι στα χειροφιλήματα και στις εικόνες. Και επίσης δεν χάθηκε ο κόσμος εάν μεταλάβουν 2-3 μήνες αργότερα. Βέβαια. Στο όνομα ενός πολιτικού κόστους που κάποιος αντιλαμβάνεται ότι θα πάει ενάντια στην Εκκλησία ή στο κοινό αίσθημα
των πολιτών της χώρας, το θρησκευτικό αίσθημα. Σωστό. Αυτό είναι λάθος. Το κουταλάκι μια χρήση, όπως λέτε, στη Ρουμανία. Ζωντανό παράδειγμα, ο κύριος Μαρκόπουλος. Μας είπε, μας είπε, μας είπε. Κύριε Στρατάκη, με συγχωρείτε. Αλλά δεν μας είπαν πάει να μεταλάβει. Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Θα με αφήσετε. Μην εκφυλίζετε το δημόσιο λόγο σε αυτό το επίπεδο. Εγώ για να πουλήσω στους ψηφοφόρους μας, θα σας το απαντήσω ότι πόσο καλός χριστιανός είμαι, τι θέλει να σας πω, ότι κάνω και νηστεία 40 μέρες. Ωραία. Όπως κάνω νηστεία 40 μέρες και εγώ είμαι προβληματισμένος ό,τι αφορά τη θέα κοινωνία. Εγώ όμως, κοιτάξτε, δεν θα παίξω με το λαϊκό αίσθημα απάντησε. Τι καλός βουλευτής που είμαι και θα πάω να κοινωνήσω. Από την άλλη όμως δεν μου αρέσει να πετροβολούμε την Εκκλησία με τέτοια μεγάλη ευκολία τη στιγμή που η ίδια η Εκκλησία, έχει αρχίσει και παίρνει μέτρα και βλέπουμε ιεράρχες οι οποίοι πάνε σε μια σωστή κατεύθυνση. Κύριε Μαρκόπουλε, μπορώ να ολοκληρώσω μια πρόταση που δεν μου επιτρέψατε, με συγχωρείτε. Βγήκε και ο Αμβρόσιος, ο οποίος είπε ότι αν ψεκαστώ με αγιασμό δεν πρόκειται να κολλήσω ο κορονοϊό. Θα πρέπει να φωνάξω πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο. Όχι, είπα για τον Ολοκλήρωνα Αμβρόσιο. Ολοκλήρωνα μία πρόταση η οποία λέει ότι δεν θα πρέπει να επαναχωρεί κάποιος φοβούμενος ότι αντιστρατεύεται ένα θρησκευτικό αίσθημα πολιτών και να αποφεύγει την ευθύνη οποιοδήποτε. Και δυστυχώς δεν θα μιλήσω μόνο για τους πολιτικούς, οι οποίοι κάποιοι το κάνανε αυτό κατά κόρον, αλλά θα μιλήσω και για επιστήμονες, οι οποίοι δεν στάθηκαν καθαρά και να πούν την επιστημονική άποψη. Από εκεί και πέρα, το πώς θα το χειριστεί ο κάθε άνθρωπος, είναι στο δικό την πίστη του γνώστη. Και πώς θα διαχειριστεί τον εαυτό και του. Και πόσο ευθύνη είναι έχει η κοινωνική θέμα. Ευθύνη, ωστόσο, όχι μόνο για τον εαυτό κοινωνική του. Και ατομική Βέβαια. Ευθύνη θα πρέπει όλα να τα συζητήσουμε ταυτοχρόνως. Και εδώ, εμείς οι πολιτικοί και εσείς οι δημοσιογράφοι δεν θα παίξουμε ένα ρόλο όποιος θα υποβοηθάει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο. Εδώ στη Βηθλέμ, σε αυτό το παγκόσμιο προσκύνημα, έκλεισε ο ιερός ναός της γεννήσεως του Χριστού. Έκλεισε. Δηλαδή εκεί είναι άπιστη. Γιατί εδώ δεν πρέπει η Εκκλησία. Εγώ εκεί έχω ένα σημείο κριτικής να πάρει μια ξεκάθαρη θέση. Και να, καταρχάς, να πω κάτι από τις πληροφορίες δηλαδή, μας. Δηλαδή δεν την πυροβολούμε, αλλά δεν κράτος. Γίνεται και να λέμε ότι πάντως, είναι... Πάντως για να το κλείσουμε το θέμα, δεν καταφερόμαστε εναντίον του μυστηρίου. Όχι, σε καμία περίπτωση. Να είναι σαφές αυτό. Να γίνει σαφές. Όλοι εδώ συμφωνήσαμε ότι δεν μιλάμε ότι το μυστήριο μεταδίδει τον κορονοϊό. Χώρα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Το κουταλάκι, αν είναι και τα σταγονίδια. Υπάρχουν χώρες που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από το δικό μας. Φυσικά. Εάν στην Ελλάδα υπάρξει πλέον μια πανδημία και ένα τεράστιο τέτοιο πρόβλημα, μέχρι στιγμής βλέπουμε περιοχές. Ναι. Και σας λέω και επειδή έχω και μια εικόνα πιο ειδική από τους υπόλοιπους βουλευτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν υπάρχουν περιοχές. Εάν δούμε ένα πανελλαδικό φαινόμενο, τόσο σκληρό, τόσο δυνατό, θα τα δούμε όλα αυτά. Όμως, επειδή είπες για τη Βηθλεέμ, εκεί μαζί με την Κίνα είναι δύο από τις περιοχές που περισσότερο και την Ιταλία έχουν πρόβλημα. Είναι άλλες οι συνθήκες. Μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Μπορεί να την περάσουμε την όλη υπόθεση πιο ελαφριά, μπορεί και πιο βαριά. Θα δούμε. Και προς το παρόν όμως... Και αυτοί στους Αγίους Τόμπους πήγαν με τη Θεία Χάρη. Υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι... Άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι μας ήρθαν και τουρίστες, προσκυνηματικά τουρίστες με πρόβλημα. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Εδώ σιγά σιγά να δούμε. Εκτιμούμε κύριε την κατάσταση. Κύριε Μαρκόπουλε, πανικός δεν χρειάζεται οργανωμένο συμφωνώ, σχέδιο. Α, χρειάζεται πλάνα για όλα τα σχέδια. Εγώ νομίζω ότι. Και ας μην το κάνουμε αυτό. Το σχέδιο αυτό, του κυβερνητικού διότι... σε αυτό το σημείο είναι εξαιρετικό. Κοιτάξτε, και νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί και από την πλευρά σα. Θα σα πω εγώ το εξή, επειδή είμαι και γιατρό. Τόσο αρνητικό. Θα σα πω όμω το εξή. Ότι δεν βλέπουμε να έχει θωρακιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με επιπλέον δυνάμεις σήμερα και να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε επέκταση. Και θα σας θυμίσω ότι δεν έγιναν επίγουσες προσλήψεις μέχρι σήμερα που συζητάμε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκεί όπου θα απαιτηθεί και θα κριθεί η ανθεκτικότητα και η ανταπόκριση. Δημιουργούνται νέες μεθ όμως και το ξέρετε. Πάμε όμως για το λίγο χρόνο που έχουμε. Λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι σήμερα αυτά δεν έχουν συμβεί. Αυτό είναι το σχόλιο το οποίο έχω να κάνω. Έχουν πάρθει πολιτικές αποφάσεις για παραπάνω μεθ. Κύριε Μαρκόπουλε, θα σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσω. Δεν θέλω να με διακόπτετε. Εγώ δεν το κάνω. Λοιπόν, παρακολουθώ τα θέματα στενά με πραγματική αγωνία.
ουσιαστική αγωνία και δεν είναι το σχόλιο μου εδώ σήμερα αν θα κρίνω περισσότερο ή λιγότερο την κυβέρνηση, διότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος και θα τα δει όλος ο ελληνικός λαός. Και πολύ γρήγορα κιόλας. Δεν θα το κάνω εγώ σήμερα. Ωστόσο, έχω να επισημάνω αυτό που σας λέω, την ανάγκη του ισχυρού δημοσίου συστήματος υγείας η οποία θα κρυθεί σήμερα και το ότι τα βαριά περιστατικά θα χρειάζονται μεθ για να επιβιώσουν, θα κρυθεί και το πόσα κρεβάτια επιπλέον άνοιξαν και με πόσο προσωπικό στηρίχθηκαν οι μεθ. Μονάδες συντατικής θεραπείας. Για να μιλήσουμε και λίγο πιο προσαρμοσμένα στο θέμα. Ναι. Κατά τα άλλα, προφανώς δεν είμαι εγώ αυτή η οποία θα σπείρω πανικό σε καμία των περιπτώσεων. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα κριτικάρουμε την κυβέρνηση για το τι αντανακλαστικά έχει δείξει μέχρι σήμερα. Στο λίγο χρόνο που έχουμε να σχολιάσουμε τα τελευταία γεγονότα και να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Μαρκόπουλε. Είχαμε τη συνάντηση πρωθυπουργού με την κυρία Μέρκελ. Είχαμε και Ερντογάν με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω τη δική σας εκτίμηση για αυτά τα οποία έγιναν. Να το πάμε δημοσιογραφικά, να δούμε τις δύο εικόνες. Είχαμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και στο μετέπειτα συνέδριο μίλησε, αλλά και μετά τις δηλώσεις που υπήρξαν με τη συνάντηση. Νομίζω ότι οι ελληνικές θέσεις πέρασαν απόλυτα. Υπήρξε αποδοχή του προβλήματος και της τουρκικής επιθετικότητας. Και να πάμε και στην εικόνα Ερντογάν. Δεν κάθισε ούτε καν στη συνέντευξη τύπου. Αναχώρησε. Γεγονός το οποίο και μάλιστα βλέπουμε και τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των άλλων ευρωπαϊκών θεσμών των Προέδρων, οι οποίες είναι ακριβώς επάνω στις θέσεις μας και στην ανάδειξη του προβλήματος. Νομίζω λοιπόν ότι σε θετική κατεύθυνση ήταν όλες αυτές οι επαφές. Μένει να δούμε τώρα αν το μήνυμα το έχει πάρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δυστυχώς δείχνει όχι μόνο τώρα, τα τελευταία χρόνια, εδώ και 4-5 χρόνια, δείχνει να έχει σηκώσει μια εντελώς διαφορετική πολιτική, να μην σέβεται την Ευρώπη, να κόβει γέφυρες, πρέπει να το δούμε. Εγώ πάντως, σε ό,τι αφορά την ελληνική στάση, είδα υπευθυνότητα, είδα διπλωματία υψηλού επίπεδου, είδα έναν πρωθυπουργό ο οποίος έθεσε τα προβλήματα άμεσα και οργανωμένα. Ποια προβλήματα, κύριε Μαρκόπουλε? Όλα τα προβλήματα. Πέστε μου ένα. Και όλο το θέμα το οποίο υπάρχει στα σύνορα. Έθεσε ζήτημα διαμοιρασμού των προσφύγων. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη όλα τα ζητήματα, έθεσε θέμα έστω και τα 5.000 προσφυγόπουλα. Αυτό έχετε δει, κύριε Στρατάκη, είστε ενημερωμένος δημοσιογράφος. Δεν έχει τεθεί μόνο τώρα. Έχει τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός περίμενε τώρα να το θέσει τώρα και το ξαναέθεσε. Ο Πρωθυπουργός έκανε τις ενδεδειγμένες κινήσεις και νομίζω ότι βλέπουμε ότι και η Ευρώπη έχει προβληματιστεί πλέον ευθέως με το τι γίνεται από την τουρκική πλευρά. Κύριε Μαρκόπουλο, για να πάω στην κυρία τη συντροφιά μα και να απαντήσει και εκείνη, αν και τη έχουμε δώσει περισσότερο μιλάτε εσεί, λιγότερο εκείνη. Δεν τον πρόλαβα. Αυτό το δημοσιογράφο. Για τα Ξερονήσια. Όχι. Τέλος, δηλαδή, ο Ερντογάν πιστεύετε μετά από τις επαφές που είχε, θα σταματήσει να κάνει ό,τι κάνει στον Εύρο? Θα πειθαρχήσει σε αυτό που αποφάσισε να μην επιτρέπει, ουσιαστικά χρηματοδοτεί, υποκινεί την κίνηση μεταναστών από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά? Η τουρκική πολιτική είναι ανεξάρτητη των διεθνών παρεμβάσεων και βλέπουμε ότι κάνει ελιγμούς πολλές φορές και σπασμωδικούς. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γιατί σήμερα είναι ακόμα ήρεμα τα πράγματα, ήταν ήρεμα δύο μέρες. Όμως, ότι να δούμε τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Το μήνυμα, αν είναι χέφρον και αν δεν έχει ξεφύγει. Κυρία Γερμασίνη. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, η διεθνοποίηση ενός ζητήματος σημαίνει ενημέρωση και διεκδίκηση. Το είπε πολύ καλά ο κύριος Μαρκόπουλος, το είδε από τη δημοσιογραφική, δηλαδή στα αλήθεια το είδε από την επικοινωνιακή πλευρά και είδε το ένα κομμάτι, αν είμαστε όλοι ενημερωμένοι, αν ενημερώθηκε η Μέρκελ, αν ενημερώθηκαν οι Ευρωπαίοι κλπ. Ενημερωμένοι είναι οι πάντες. Το θέμα μας δεν ήταν να πάει να ενημερώσει ο κύριος Μητσοτάκης, το θέμα μας ήταν να πάει να διεκδικήσει. Και αυτό δεν το είδαμε. Δεν είδαμε δηλαδή να διεκδικεί έκτακτη σύνοδο κορυφής. Δεν είδαμε να μιλάει για το διαμοιρασμό της ευθύνης και των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στάση αλληλεγγύης που πρέπει να επιδείξει. Δεν είδαμε να μιλάει για την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Δεν είδαμε να μιλάει για τα τρέχοντα και να διεκδικεί. Αντίθετα, τι έχουμε δει? Μας έχουν τάξει 700 εκατομμύρια σε δύο δόσεις προκειμένου να κτίσουμε και άλλες δομές στη χώρα. Τα ζητήματα είναι έντονα, φλέγοντα και δεν είναι δυνατόν να τρέχουμε με συνήθεις διαδικασίες. Σε μια συνήθιση είναι ο δοκορυφής που θα έχει ενδεχομένως και άλλα θέματα.
αυτή που ανακοινώθηκε, που είναι ανακοινωμένη 26, για το τέλος. Δεν είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Η οποία μπορεί να είναι και τηλεδιάσκεψη. Και ξέρετε, όλα συζητήσουμε. Να μην συμμετέχουν. Ανάλογα με την... Αυτό σας λέω, ότι δεν είναι δυνατόν να μην ζητάμε έκτακτη σύνοδο κορυφής, να μην ανοίγουμε το θέμα των κυρώσεων, να μην αφήνουμε την πιθανότητα του βέτο. Τι πέτυχε στο μεταναστευτικό. Μία δήλωση η οποία ήταν αρνητική για τα ελληνικά συμφέροντα. Στο πεδίο των μετεγκαταστάσεων βάζουμε δίπλα ένα μεγάλο μηδέν. Ποιες πολλές? Θα σας πω εγώ. Το σύνολο των... Όσο είχατε ανοιχτά τα σύνορα, έφευγε ο κόσμος. Όταν έκλεισαν από την ώρα που έκλεισαν τα σύνορα μέχρι την ώρα που φύγαμε, δεν έγινε αποθήκη Ελλάδα, τώρα θα γίνει. Πώς δεν έγινε? Ποτέ δεν έγινε αποθήκη. Το βλέπετε, είδατε αποθήκη γύρω σας. Έκλεισαν ο Βαλκανικός. Έκλεισαν τα σύνορα και η Ελλάδα από τότε μέχρι σήμερα, μέσω των συμφωνιών, έχουν φύγει 50.000 άνθρωποι πρόσφυγες από την Ελλάδα. Μέσω των συμφωνιών αυτών έχουν επιστραφεί άνθρωποι στην Τουρκία, έχουν μετεγκατασταθεί στις χώρες τους. 1.800 και είχαν επιστραφεί στην Τουρκία. Το άθροισμα αυτό που σας περιγράφω βγαίνει γύρω στις 70 με 80.000. Για να είμαστε σοβαροί. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Τα νούμερα είναι αυτά. Δείτε τα, γιατί είστε δημοσιογράφος, μπορείτε να τα βρείτε. Να τα ψάξετε. 70.000. Σας είπα, 50.000 άνθρωποι μετεγκαταστάθηκαν, επέστρεψαν, πρόσφυγες, πήγαν σε άλλες χώρες, ανήλικα, συνόδευτα. Όλο όσο έγινε μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια. Η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, για την οποία σήμερα ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να ισχύει. Όχι, ζήτησε να αλλάξει. Ζήτησε να αλλάξει. Κοιτάξτε, τροποποιήσεις. Είναι απαραίτητες πάνω σε αυτή τη συμφωνία, η οποία βέβαια στα αλήθεια σήμερα δεν είναι συμφωνία, συγγνώμη, κοινή δήλωση. Κοινή δήλωση. Με βάση αυτό το εργαλείο έγιναν αυτά τα οποία σας περιέγραψα. Αν είχε προβλήματα το εργαλείο αυτό, είχε. Δεν σημαίνει όμως ότι αν δεν είχαμε την κοινή δήλωση αυτή, θα μπορούσε η χώρα να έχει διαχειριστεί το πρόβλημα. Και να μην μηδενίζουμε, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη χώρα με έναν αριθμό μεταναστών και προσφύγων και σήμερα η χώρα βουλιάζει και τα νησιά μας βουλιάζουν. Δεν είχε συμβεί η κρίση του 2015, κύριε Μαρκόπουλε. Επανέρχεστε πάλι. Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Όχι, δεν είναι μεγάλη συζήτηση, θα με συγχωρήσετε. Επαναλαμβάνει ο κύριος Μαρκόπουλος, με συγχωρείτε κύριε Παπαδάκη, επαναλαμβάνει ο κύριος Μαρκόπουλος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε το προσφυγικό. Πόσο ανιστόρητος μπορεί να είστε? Εγώ δεν προχώρησα σε χαρακτηρισμούς για εσάς. Ανιστόρητες λοιπόν οι δηλώσεις σας. Απλά έχω μνήμη. Λοιπόν, εσάς προσπαθώ, η μνήμη σας είναι χρυσόψαρο, μάθαμε να σας το ανταποδώσω. Κάποιοι άλλοι λέγανε ελάτε. Κάποιοι άλλοι δείχναν ανθρωπισμό. Λόγω κορονοϊού μας έχουν πει ότι υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος. Να τα θυμόμαστε, κύριε. Και εσύ θα υπενθυμίσεις. Πάλι την Παρασκευή ένας τυχερός θα κερδίσει μια κουζίνα μαζί με όλες τις...